ως επίσης και των κυβερνητικών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Προς αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και για να μην επαναληφθούν ξανά, ενημέρωσα σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ότι έλαβα την ακόλουθη απόφαση, δηλαδή την όσο το δυνατό ταχύτερη μετεστέγαση του εξοπλισμού των διακομιστών σερβερ του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις κρατικές ιστοσελίδες. Για το σκοπό αυτό είμαστε σε προχωρημένο στάδιο διαβούλευσης από εχθές με την ΣΥΤΑ ώστε να μεταφερθούν σε δικές της εγκαταστάσεις οι σερβερ που έχω πει προηγουμένως. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου και απολογούμαστε για την ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί στους συμπολίτες μας, αλλά να είναι σίγουροι ότι είμαστε εδώ για να λύσουμε το πρόβλημα και να δώσουμε λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας ανακοινώσετε τον τεχνοκράτη που θα αναλάβει την διοικητική έρευνα που ανακοινώσατε χθες? Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι συγκεκριμένα έχω δώσει οδηγίες όπως γίνει μια έρευνα γεγονότων για να εξακριβώσουμε πού ακριβώς βρίσκεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2022, δηλαδή τη δημιουργία διεθνούς κέντρου δεδομένων με τις κατάλληλες προδιαγραφές για να φιλοξενήσει τα ψηφιακά συστήματα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας και πληροφορικής της κρατικής μηχανής. Οπότε, ξαναλέω, οι οδηγίες που έχω δώσει είναι για να διεξαχθεί μια έρευνα γεγονότων. Λόγω του ότι υπήρχε μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή που σας έχω προαναφέρει, οπότε αυτό είναι το θέμα που θα διερευνήσω. Αυτή η απόφαση δεν υλοποιήθηκε, δεν θα αναδειχθούν κάποιες ευθύνες? Αναλόγως των γεγονότων που θα αντιμετωπίσουμε, θα βρούμε μπροστά μας, αναλόγως θα πράξουμε. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά σε κάποιους από τους σερβερς? Εξ όσων έχω ενημερωθεί, υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν σήμερα που μιλούμε και αυτόν έχουμε προχωρήσει στην αντικατάστασή τους. Χάθηκαν δεδομένα? Όχι, δεν μιλούμε δεδομένα. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τα backups, οι σερβερς για τα backups δεν βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο. Μιλούμε για τα συστήματα τα οποία παρέχουν τα switches, τα routers, τα οποία παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 100% έχει επανέλθει το σύστημα? Εκτός του χτηματολογίου. Εκτός την πύλη του χτηματολογίου. Εγνωρίζουμε πώς προέκυψε αυτή η διαφυγουργία και ποιος ήταν υπευθύνος της φυλάξης του χώρου? Λοιπόν, νομίζω γνωρίζετε όλοι πως συνέβη. Υπήρχε διαρροή δίπλα από το χώρο όπου βρίσκεται ο χώρος του ΤΥΠ, που είναι μέσα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Υπάρχει μια δεξαμενή η οποία δεν λειτουργήσε από ό,τι έχω ενημερωθεί, η μπάλα που ειδοποιά ότι υπάρχει υπερχείληση του νερού και γι' αυτόν τον λόγο το νερό διάρρευσε μέσα στο χώρο όπου βρίσκονται οι σέρβες. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές τις οποίες υπήρχε στην Κυπριακή Δημοκρατία? Διέταξα στην διευθύντρια του ΤΥΠ να καταγράψει τα πάντα και μόλις έχω ενημέρωση θα πράξουμε ένα άλλο. Υπάρχει ενδεχόμενο για ποινικές ευθύνες? Όχι, δεν υπάρχουν θέματα για ποινικών ευθύνων. Αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την τοποθέτηση του σερβερ στο συγκεκριμένο χώρο, δεν έχουν κάποια είτε ποινική είτε πειθαρχική ευθύνη? Καταρχήν πρέπει να σας τονίσω και να σας πω ότι ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται από το 2003, γιατί το ΤΥΠ άνοιγε στο Υπουργείο Οικονομικών, οπότε εγκαταστάθηκαν εκεί συγκεκριμένα έκτοτε. Κύριε Υπουργέ, κινδυνεύουν και από άλλα υλικά οι σερβερς που έχετε, π.χ. παλιά καλώδια, είπατε τώρα το 2003. Είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άλλο αντίχημα? Γι' αυτό σας έχω πει και έχω λάβει αυτή την απόφαση και έχω ενημερώσει πλήρως το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα για τη μεταστέγαση τους σε χώρους που σας έχω προαναφέρει, οι οποίοι θα προνοούν, θα είναι ασφαλισμένοι και θα πληρούν
όλα τα προτινόμενα για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη εξασφάλιση. Υπήρχαν χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση της απόφασης του Νοέμβρη και πότε πρέπει να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν, η 15 του Νοέμβρη του 2022 ήταν η υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση έλεγε ξεκάθαρα ότι διορίζει τον Υπουργό Οικονομικό για να υπογράψει μνημόνιο συναντήληψης μαζί με τη ΣΥΤΑ. Λοιπόν, αυτό έχει έρθει υπογράφτηκε και το είδαμε εμείς στις 14 Φεβρουαρίου του 2023. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι που έχουμε μπροστά μας και αυτόν τον λόγο έχω πει ότι είναι για το συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει δώσει οδηγίες για τη δημιουργία διεθνούς κέντρου δεδομένων. Σωστό. Μέχρι τότε η περιβόητη δεξαμενή θα μπορεί να φύγει να πάει αλλού, τέλος πάντων. Εξ όσων έχω δει και εγώ προσωπικά, γιατί είμαι συνεχώς εκεί, η δεξαμενή είναι πλαστική. Η δεξαμενή είναι μπετός. Οπότε και δεν είναι μία, είναι τρεις. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω αν μπορεί να φύγει. Και αυτόν τον λόγο πήραμε αυτήν την απόφαση να φύγουμε εμείς. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή γεύση και συγκεκριμένες απαντήσεις από τον